καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Λέει τη Καρδάκη Μανώλη, Παντερμαράκη, μιλάει τη Μανώλη, Παρολαγάκη, Γιώργο, Βαρμουδάκη, Ψιλούρη, Γιακουμάκη, Τζιράκη και Γιάντα. Αυτή είναι η πρώτη 11. Σαμουράκη. Θα περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή μου, θα παραλυθούν οι παίχτες ανάληψης και θα απομακρύνω. Ο Τζιράκης ο Δημήτρης ανοίγει το σκορ. Ο Μαραθώνας προσπαθεί να μπει στην περιοχή με το νούμερο 5 και με τον Βουλιανάκη που κάνει τα προσπάσεις του παίχτες. Ανάγει στην Παλαγκιάτα, θα περάσει πολύ ωραίο το νούμερο 3 από δεξιά. Κοιτάζει στα αριστερά του νούμερο 2, θα βγάλει τη σέντρα μας. Είναι πολύ μακριά για να δούμε, θα προλάβει ο Μπαρμπολέκης. Για να θα τροφοδοτεί στον Μάρκο τον Γιάννη, τελικά δεν το δίνει, είναι στη θέση offside. Ξυλούρης προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Θα βγάλει τη σέντρα, Τζιράκης θα βγάλει πολύ μεγάλη χρέη. Μαζούτ και ένα πολύ καλός. Μπράβο Γιάννιος! Μπορμουδάκης, Μπορμουδάκης! Πολύ ωραία στο κοινάκι του. Μπαίνει μέσα στην περιοχή του Μαραθώνα. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Βολιτάκη. Ο Βολιτάκης θα προσπαθεί να κάνει ένα σετ. Ο Σιγέρης παρεμβαίνει, προσπαθεί να την μπάλα μέσα με την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Εκεί που πάει η μπάλα, ο Μπαρμουδάκης προσπαθεί παρεμβαίνει. Γιάντα, έτοιμο για την εκτέλεση. Η μπάλα φτάνει στη γωνία τη δεξιά περιοχή. Εκεί βρίσκεται ο Τζιράκης, ο Δημήτρης. Δεν θα πιάσει την κεφαλιά όπως ήθελε. Νούμερο 8 Βαθιανάκης, έτοιμο για την εκτέλεση. Θα προσπαθήσει να στείλει κατά πάσα πιθανότητα την μπάλα στην περιοχή της ανάληψης, μήπως δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος για την ομάδα της ανάληψης. Πολύ καλή εκτέλεση, όμως εκεί που πάει είναι πίσω γκολ. Πολύ ωραίο γκολ μετά την εκτέλεση του Βατιανάκη. Μπάλα πάει πίσω από τους αμυντικούς. Η πλέον είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Μετά το πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραίο εκτελεσμένο το Μαραθώνας κάνει το 2-2 με πολύ δυνατό σύμφωνο. Από Βουλιανάκης θα χάσει την μπάλα, Παντερμαράκης, Παντερμαράκης, Γιάννης, πολύ ωραίο! Θα στείλει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, εκεί όμως που πάει η μπάλα είναι ο Μουντράκης και ο Νύχταρης. Έλλης. Ο Πολιτάκης. Τελικά είναι πολύ δυνατή, δεν θα μπορούσα να το κάνει, έτσι θα εκτελέσει. Νύχταρης. Ο Πολιτάκης είναι offside τελικά. Τελικά δεν θα τροφοδοτήσει, θα τροφοδοτήσει τον Αβουλιανάκη. Προσπαθεί να βρει ευκαιρία για το σουτ. Πολύ καλό σουτ στο 45 λεπτό. Τελικά η δύσκολη στιγμή για την ανάληψη περνάει. Πέφτει πέφτει τη μαραθώνα μέσα στην περιοχή. Δεν υπήρξε τίποτα. Για να δούμε. Πολύ ωραίο τι γίνεται. Δίνει φάουλ. Είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο. Είναι μαραθώνα στο 45. Το δεύτερο γκολ, συγγνώμη, ναι. Με πιέζουν οι παίχτες ανάληψης. Για να δούμε, θα γίνει το λάθος, να γίνεται το λάθος όμως. Μιλάει και Γιάτας Τζιράκης για να δούμε τι θα κάνουν, πώς θα εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Ο τερματοφύλακας αναγνωστάκης στείνει το τείχος. Δύο παίχτες του Μαραθώνα στο τείχος. Φεύγουν όλοι, έχει μείνει ο Τζιράκης με το Γιάτα. Ο Γιάτας με το αριστερό θα επιχειρήσει σέντρα, για να δούμε. Γιάτας έτοιμος για την εκτέλεση. Νεκτάρης κρατάει πολύ ωραία την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω, γίνεται λάθος. Η μπάλα είναι για τον Νίκο.
επιλογή θα σου πάρει και πάλι είναι out. Είναι out, υπό την πίεση. Πανουράκη στην εκτέλεση του φάλου του μάδου του Μαραθώνα, θα κάνει απευθείας εκτέλεση. Εκτελέσει. Για να δούμε από δύο στιμένες φάσεις ο Μαραθώνας θα ισοφάρισε. Γιάτας με το αριστερό πόδι θα στείλει την μπάλα κατά πάσα στην μικρή περιοχή της αντίπαλης ομάδος. Έλα! Ένα διώξιμο! Από ένα διώξιμο το μεχτό του Μαραθώνα τελικά είναι αυτογκόλ, βρίσκει στην πλάτη αμυντικού του Μαραθώνα στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Γίνεται το 3-2 με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Παλοξινούρης θα δώσει τον τυράκι του Δημήτρη Κάνη, μετά θα προλάβει. Πάμε στα καλά της ανάλυσης. Όμως εκεί τελικά. Τζιγάκης, για να δούμε, θα μπει ο Τζιγάκης στη θέση. Θα πάρει την Τζιγάκη στην μπάλα, δεν θα τα καταφέρει όμως εκεί με χαλιάδες μέσα στην μπάλα. Μίγκο θα σουτάρει ο Μίγκος. Μεγάλη απέκρουση από τον Καρνουστάκη. Καρονά, τσίξε μεγάλη περιοχή. Καρονά, θα δώσει πολύ ωραία στον Τζιμίρο. Ο Τζιμίρο θα πηγαίνει σουτ και η μπάλα είναι πολύ. Καλή ευκαιρία την Αρεθάνα, όμως εκεί ο Μιλάκη. 5-6. Έχει 10 λεπτά ακόμα. Η ομάδα του Μαραθώνα πίσω. Για να δούμε. Τζιράκης, σέντρα του Τζιράκη, θα βρει το Μίγκο, δεν θα τα καταφέρει. Μίγκος όμως κρατάει την μπάλα. Μίγκο δεν έχει να κόψει την μπάλα. Για να δούμε. Τζιράκης, θα σουτάρει ο Τζιράκης. Ακόμη το δεξί πόδι, απελπιστικά. Πολύ ωραία, περνάει τα μπάλα. Για να δούμε, θα μπει στην μεγάλη περιοχή, θα μπει, θα... Είναι ο Μποντίκαλης, για να δούμε, θα κόψει πολύ ωραία στον Μπαντιανάκη, για να δούμε όμως. Ο Μπαντιανάκης δεν θα καταφέρει να κάνει καλή σέντρα στο 25ο. Και την επόμενη αγωνιστική θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε καλύτερα από ό,τι σήμερα το παιχνίδι. Γεια σας. Κάντε να. Τι κάνει.